ανάγκησά σας και ποια είναι τα γεγονότα που την έφεραν εδώ. Δεν υπάρχει, δεν είναι θέμα τώρα ισχυρισμών, είναι θέμα γεγονότων. Και τα γεγονότα είναι τα εξής, ότι έχει δύο παιδιά και τα γάλατα τα οποία πήρε είναι δύο, δεν είναι τρία, είναι δύο γάλατα για τα δύο παιδιά. Τι άλλο να σας πω. Η ανάγκη είναι προδηλέστατη, ότι από ανάγκη αυτό είναι το κίνητρο και αυτός είναι ο λόγος της εμπλοκής της. Δεν είναι ούτε πλουτισμός, ούτε είναι ανάγκη διατροφής, επιβίωσης, καθαρά. Τι. Άνεργη είναι η ίδια, ο σύζυγος είναι ημι απασχολούμενος, ιδιωτικός υπάλληλος, στον ιδιωτικό τομέα δηλαδή. Εντάξει, δεν δουλεύει η γυναίκα, έχει δύο παιδιά, ηλικίας 4 και 6 ετών νομίζω. Και πήρε δύο γάλατα, τι άλλο να πω δηλαδή. Χρειάζεται σχόλιο αυτό το πράγμα. Έχετε μιλήσει. Δεν γνωρίζω τι προτίθενται να κάνουν, έχουν υποβάλει έγκληση. Τώρα αν την εμείνουν δηλαδή και επιμένουν, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Προς αυτό δεν γνωρίζω. Εντάξει, οι καιροί είναι γνωστοί, είναι καιροί και τους καιρούς βιώνει όλος ο κόσμος. Είναι δηλαδή δείγμα της εποχής, των καιρών, αυτά είναι γνωστά. Τα βιώματα είναι αυτά, δεν είναι αξιολογήσεις ή εκτιμήσεις, είναι βιώματα. Έχει συντετριμένη, είναι καθαρό, είναι ράκος. Η γυναίκα είναι ράκος, η μητέρα είναι ράκος, η μητέρα. Τι άλλο να πω. Από εσάς μάθαμε, από δημοσιογραφικές πηγές, από τα μέσα ενημέρωσης, ότι αναγκάστηκε μια κυρία από ένα χωριό εδώ του νομού Ηρακλείου να προβεί σε μια ενέργεια κλοπής, σε εισαγωγικά αν θέλετε κατά την άποψή μου, για να πάρει δύο κουθιά γάλα και λίγα τρόφιμα για τα παιδιά της από μια γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Η ευαισθητοποίηση πραγματικά της κοινωνίας ήταν μεγάλη. Κάναμε κι εμείς από τη μεριά μας ό,τι έπρεπε για να βρούμε άκρη το τι ακριβώς συνέβη. Μας ενημέρωσαν τώρα πριν μισή ώρα από τα κεντρικά γραφεία της συγκεκριμένης εταιρείας ότι δεν θα ζητήσουν την ποινική δίωξη της συγκεκριμένης συναδέλφισσας, απλά με μια συγγνώμη για την ενέργεια που έκανε, που εκτιμώ ότι είναι και το καλύτερο, θα κλείσει το θέμα. Όμως το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι καθημερινά βιώνουμε μια κατάσταση δραματική, μια κατάσταση που ας ευχηθούμε το επόμενο διάστημα να μην είναι εντονότερη με αυτή την ανέχεια και τη φτώχεια του κόσμου να αναγκάζεται να προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες. Ενημερωθείτε κάτι. Το περιστατικό λύγει εδώ, όμως νομίζω ότι είναι μια καθημερινότητα. Κοιτάξτε, η ανέχεια και η φτώχεια είναι πραγματικά πλέον στην καθημερινότητά μας. Θέλω να πω ότι ας ελπίσουμε, ας έχουμε μια αισιοδοξία και μια ελπίδα για μια καλύτερη μέρα αύριο μετά τις εκλογές. Από εκεί πέρα να πούμε ότι το θέμα έχει κλείσει. Θέλω να πω και το όνομα, δεν έχω πρόβλημα να πω το όνομα της Γενικής Διευθύντριας της συγκεκριμένης αλυσίδας σούπερ μάρκετ, κυρία Σαρίκα, που με ενημέρωσε πριν 10 λεπτά ότι κλείνει το θέμα με μια απλή συγγνώμη.